Επί τη ευκαιρία που βούλιαξαν την στάση του λεωφορείου στα Σκαλαριά στις Τραπουγιές, να πω δύο λογάκια θα ήθελα. Αυτό το χτίσμα έχει γίνει εις μνήμη του Περικλή Λαμπρινίδη, του αείμνηστου συμμαθητή μου, ο οποίος πνίγηκε σε ηλικία 30 χρονών με το Χρυσή Αυγή. Και εις μνήμη του πατέρα του Γιαννούλης ο Λαμπρινίδης, το φτιάξε για να τον θυμώνται. Ήταν επί προεδρίας μου όταν μεταξύ του 85 του 87. Το χτίσμα αυτό έγινε στην ιδιοκτησία του Πλησιώτη Νικολού, ο οποίος έχει γαμπρό του τον σημερινό Πέτρο Δαγιάση από τις Στενιές, ο οποίος ο Πέτρος ο Δαγιάσης τότε από μόνος του είπε ότι φτιάξτε το χτίσμα εδώ και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εκτός αυτού ήταν στην άκρη της ιδιοκτησίας του, η οποία δεν είναι κανένα σοβαρό πράγμα, ένα διάραχο είναι από αυτά τα χωρίς μέσα τίποτα. Πέρασαν 35 τουλάχιστον χρόνια από τότε. Και τώρα ο νέος αγοραστής του κτήματος, του διαράχου, βούλιαξε το χτίσμα γιατί δεν του άρεσε ίσως, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά από ό,τι άκουσα, το χτίσμα αυτό θεωρητικά ήταν παράνομο, γιατί δεν είχε χτιστεί πρωτού 55 και δεν έχουν κανένα κτίριο στις τάσεις των λεωφορείων στα χωριά δεν έχει οικοδομική άδεια. Αυτό πουλήθηκε κάποια φορά. Ο μηχανικός, ο τοπογράφος, το έβαλε μέσα στην ιδιοκτησία. Γιατί να το βάλει μέσα στην ιδιοκτησία? Μα δεν πουλήθηκε αυτό στον ιδιοκτήτη το καινούριο. Πουλήθηκε το χτίμα. Δεν πουλήθηκε η στάση. Και τώρα ο πολιτικός μηχανικός σε μένα δικαιολογήθηκε ότι ήθελε να κάνει μεταβίβαση στο γιο του ο νέος αγοραστής. Και αυτό θεωρεί το χτίσμα παράνομο. Και πιάσε και το βούλιαξε χωρίς να ρωτήσει κανέναν και χωρίς να πάρει άδεια από πουθενά. Ένα χτίσμα το οποίο είχε γίνει προ 35 χρόνων. Φαντάζομαι ότι αυτό πλέον δεν θα έχει και δικαίωμα να το κάνει κανείς, γιατί είναι μια αυτοδικία τρανταχτή και καραμπινάτη. Τώρα δεν ξέρω στη μετεξέλιξη των πραγμάτων τι θα γίνει. Πάντως ο Δήμος, από ό,τι άκουσα, δεν συμπαρίσταται στο σημερινό πρόβλημα. Οι κάτοικοι όμως έχουν επαναστατήσει τις παιδιά, γιατί το θεωρούσαν ότι ήταν ένα χρήσιμο πράγμα. Γιατί δεν έγινε για κάποιο σκοπό άσχετο, έγινε γιατί είχε χρηστικότητα. Ήταν σε ένα σημείο το οποίο φυσάει πολύ ο αέρας. Είναι η στάση του λεωφορείου. Οποιοδήποτε περίμενε το λεωφορείο δεν είχε πού να πάει να μπει. Και το φτιάξαν αυτό για αυτό το λόγο. Και 35 χρόνια τώρα. Και έρχεται ο άλλος να το βουλιάξει. Αγόρασε το χτίσμα ο νέος ιδιοκτήτης? Εγώ απορώ, δεν ξέρω γιατί. Παράλληλα με το βούλιαγμα του κτίσματος που έγινε στο χτίμα, αυτός ο ίδιος ο ιδιοκτήτης φτιάχνει περίφραξη με σωλήνες του νερού, υδροσωλήνες. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά το όριο που τους έχει βάλει είναι μέσα στο χαντάκι του δρόμου. Υπάρχει ένα δέντρο φυτεμένο από το 1983 στην περιοχή εκεί, το οποίο είναι, φαίνεται το όριο ότι είναι στο χαντάκι μέσα, και αυτοί έχουν βγει 10-15 πόντους έξω. Και τους το είπαν οι περίοικοι ότι γιατί δεν βάζετε τις σωλήνες στο όριο του χτήματος, μόνο τις βάζετε μέσα στο χαντάκι, λέει, εκεί λέει είναι το τοπογραφικό. Μα το τοπογραφικό ποιος το κάνει? Το κάνει ένας μηχανικός με την υπόδειξη του ιδιοκτήτη. Το δημόσιο που είναι ο δρόμος, ποιος το στηρίζει? Ποιος είναι αυτός που θα υποδείξει τα όρια του δρόμου? Για να κάνεις περίφραξη, πρέπει να πάρεις άδεια από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, που να σου πει πού θα βάλεις το όριό σου σε τέτοια άδεια. Και δεν ζητάει και κανείς ποτέ. Όπου θέλουν πάνε και οριοθετούν και στενεύουν και τους δρόμους. Στην προκειμένη περίπτωση, γιατί να βάλει στα χαντάκια μέσα τα σίδερά του και να μην τα βάλει στην ιδιοκτησία του επάνω? Και αν του το έφτιαξαν οι τοπογράφοι και το έβαλαν μέσα, ποιος έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό? Υποτίθεται ότι ήταν ένα παράνομο χτίσμα δημοτικό, κοινοτικό. Ναι. Δεν είχε καμία σχέση με την ιδιοκτησία. Είχε παραχωρηθεί. Είχε παραχωρηθεί διαλόγου χωρίς χαρτιά. Αλλά άμα περάσουν 30 χρόνια, και σημαίνει ότι έχει γίνει χρηστησία 100%. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως είναι ντροπή και είναι και προσβολή στη μνήμη του νεκρού για τον οποίο έγινε το χτίσμα. Δεν ξέρω, είμαστε άνθρωποι, δεν πρέπει να σεβόμαστε και κάποια πράγματα. Όλα τα πήραμε, βάλαμε την μπουλντόζα και βουλιάξαμε το χτίσμα. Το οποίο δεν ήταν κάτι το ιδιωτικό, ήταν ένα κοινόχρηστο πράγμα. Δημόσιο και κοινόχρηστο πράγμα. Με ποιο δικαίωμα πάει ο καθένας και το βουλιάζει? Εγώ δεν ξέρω, περιμένω από την πολιτεία να ενδιαφερθεί και να αποκαταστήσει το συγκεκριμένο πράγμα, γιατί είναι πολύ κακό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.